Η Ελένη Θεοχάρους ε, έχει κατέλθει ακόμα μια φορά μαζί με το Δημοκρατικό ναι. Κόμμα στις προηγούμενες ευρωεκλογέ. Κακρύβα και στο παρελθόν είχε κατεβιώσει υποψήφια και με το Δίκο. Oh, Πάρα no. πολύ παγιά πριν να αποχωρήσει για να πάει στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πώς μπορεί ναι. το η κακή διτζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με βάση την Ελένη Θεοχάρου για παραδείγμα να έχει σχέση με το Δίκο. Είναι θέση αρχών εννοώ. Δεν πώς είναι πώς... απλά είναι η άποψη κάπως... τη Ελένη Θεοχάρου. Ξέρω ότι μα ηρωνεύονται κάποιοι, λιδωρούν το Δημοκρατικό Κόμμα επειδή επιμένουμε στο, στο περιεχόμενο μια λύση. Ναι. Αλλά για εμά αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι η ταπέλα. Υπάρχει κάποιο κάποιος... λάθο περιεχόμενο. Πώ καταλήξαμε mm -hmm. τα δύο κράτη αυτή τη στιγμή να να είναι στο τραπέζι και να συζητούνται και να έχουμε και και τρίτου να σκέφτονται και να Συζητούν έναν τέτοιο ενδεχόμενο για δύο λόγου. Είναι σαν να λε να είναι κάποιο λίγο έγκυο. Μήπω θα συμβάλλατε και ω δίκο στην άνοδο του Ελλάδ, στην Κύπρο, Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά. Mm -hmm. Γιατί η μέθοδοι που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά είναι δύσκολη να αντιμετωπιστούν. Στη σκηνή διάπραξη ενό ποινικού, πιθανού ποινικού αδικήματο βρέθηκαν τρίτα πρόσωπα, κοκχολουφόροι μασκοφόροι, μαύρο βαν, αυτοκίνητα χωρί νούμερα. Και ενώ υπήρχε παρουσία αστυνομία εκεί που του κάλεσε κάποιο, χωρί να του πει τι πρόκειται να γίνει, δεν διερωτήθηκαν τι γυρεύουν οι κουκουλοφόροι και οι μασκοφόροι στη σκηνή ενό ποινικού αδικήματο. Αυτή η εταιρεία, οι αυτοί οι μασκοφόροι, οφείλει κάποιο να διερευνήσει κατά πόσο έχουν σχέση με το ΕΛΑΜ και τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Γιατί είσαι, είσαι εσύ ο πριγκ Πατσόλη Κωνσταντινό Πάρα πολλά καλό ερώτημα. Νικόλα Παπαδόπουλε, Πρόεδρε του ΔΥΚΟ, καλώ το podcast του Πολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θέλω να κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, όσο το δυνατόν, όσο γίνεται τέλο πάντων. Και θέλω να κάνουμε αρχή από τι εκλογέ. Ναι. Επικυρώσατε τα ψηφοδέλτια σα. Το ερώτημα μου είναι, δυσκολευτήκατε να επικυρώσετε, να καταλήξετε. Όχι. Ε, αν συγκρίνω για ποιος με τι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Έναν περίπου την ίδια περίοδο είχαμε ανακοινώσει και στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Δηλαδή, στι προηγούμενε εκλογέ οι εκλογέ ήταν το Μάη, mm -hmm. και ανακοινώσαμε, επικυρώσαμε το ψηφοδέλτιό μα το Φεβράριο. Τώρα οι εκλογέ είναι τον Ιούνιο και επικυρώνονται το ψηφοδέλτιο τον Μάρτιν. Άρα, έναν περίπου θα έχουμε την ίδια περίοδο για προεκλογικό. Mm. Πόσο ποσοστό χρειάζεται το δίκο για να μπω στα βαθιά για να μην χάσει έδρα. Εξαρτάται και τι θα πάρουν τα άλλα κόμματα, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι με μια λογική συσπήρωση του κόμματο μας θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την έδρα στην Ευρωβουλή. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την έδρα γιατί βλέπουμε την άνοδο τη ακροδεξιά όχι μόνο στη χώρα μα αλλά και στην Ευρώπη είναι ευρύτερα. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχει μια ποιοτική εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρωβουλή, γιατί εκεί αποφασίζονται σημαντικά ζήτηματα. Μήπως εσύ συμβάλλατε και ω δίκο στην άνοδο του ΕΛΑΜ στην Κύπρο. Θεωρώ και πως... αν ναι, με ποιον τρόπο είναι συμβάλλατε. Δεν, δεν θεωρώ ότι το δίκο συνέβαλε στην άνοδο του ΕΛΑΜ. Θα το γενικεύσω κάπω και μπορεί ευρύτερα το πολιτικό σύστημα να οδήγησε στην άνοδο του ΕΛΑΜ. Το, το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, κακά τα ψέματα και οφείλουμε να κάνουμε και αυτοκριτική για να μα ε, ε, εμπιστεύονται οι, οι πολίτε, έχει διαπράξει τεράστια λάθη και σφάλματα mm. τι τελευταίε ε, δύο δεκαετίε. Ε, πραγματικά, όταν δει κάποιο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει στην Κύπρο, καταλαβαίνει απόλυτα. Την απογοήτευση, το θυμό και την πικρία που νιώθει mm. ο κόσμο. Μνημόνιο, χρεοκοπίε, κουρέματα, σκάνδαλα. Όλα αυτά mm. είχαν κόστο. Το μεταναστευτικό επίση έχει οδηγήσει, θεωρώ σημαντικά, στην άνοδο τη απογοήτευση και τη ακροδεξιά. Mm. Η κακή αυτή... διαχείριση του μεταναστευτικού. Θεωρώ πω δεν ναι, υπήρξε mm. κακή διαχείριση, διαχείριση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, ε, χωρί να θέλω να επικρίνω. Προηγούμενου υπουργού εσωτερικών πιστεύω ότι για πάρα πολλά χρόνια υποτιμούσαν το πρόβλημα. Mm -hmm. ε, ή το υποβάθμιζαν, ή δεν θεωρούσαν ότι αυτό το πρόβλημα θα φτάσει στι διαστάσει που έφτασαν τελικά. Ή αξιοποιούσαν το μεταναστευτικό εκεί mm. που συμφέρει. Για παράδειγμα, για φτηνά εργατικά χέρια, αλλά του υπόλοιπου μετανάστε σε άλλο ναι. καλάθι. Όμω. Ναι, μιλώ για τη μεταναστευτική πολιτική. Είναι. Και αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο. Αλλά χωρί να θέλω να ισοπεδώσω τα πάντα, γιατί φυσικά και θέλουμε ε, και ξένο εργατικό δυναμικό στην κυπριακή οικονομία. Δεν μπορούμε να είμαστε ένα απόλυτο ότι δεν θέλουμε κανένα ξένο. Αυτό και αν είναι ρατσισμό και απόλυτη πολιτική θέση και προσέγγιση. Το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι ερχ, ερχόταν και σε κάποιο σημείο ε, φτάσαμε να έχουμε έναν τεράστιο αριθμό αιτητών πολιτικού ασύλου. Που δεν μπορούσε να απορροφήσει η Κυπριακή κοινωνία. Mm -hmm. Με τα προβλήματα που κατανοούμε ότι υπάρχουν, είναι έναν υπαρκτό και πραγματικό πρόβλημα. Mm -hmm. Το ότι το εκμεταλλεύονται και το οικειοποιούνται κάποιοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Mm -hmm. και πρόβλημα. Mm -hmm. Όμω, με μια σωστή πολιτική που εφαρμοστήκε τα τελευταία χρόνια, για να είμαι δίκαιο, ξεκίνησε αυτή η πολιτική ε, από τον Νίκο Ουρί, τον ο οποίο ήταν ο πρώτο που ξεκίνησε να εφαρμόζει την πολιτική των επιστροφών και των απελάσεων και αυτή η πολιτική είναι που εφαρμόστηκε με αποτελεσματικό τρόπο και, με την, και από την παρούσα διακυβέρνηση με τον Κωνσταντίνο τον Ιωαννού. Για πρώτη φορά φεύγουν περισσότεροι ετητέ πολιτικού ασύλου από όσοι έρχονται. Αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό σημαίνει του τελευταίου μήνε. Του τελευταίου μήνε. Διότι ναι. αναφερθήκατε στον κύριο Νουρί, ναι. ε, θέλω να σα διακόψω γιατί Επί υπουργεία του κυρίου Νουρί υψώθηκαν και τα περιβόητα τέλεια, τα οποία ναι. ουδόλω ε, συν, ναι. συν, ε, συν, έχουν συν, ε, συνεισφέρει στην προσπάθεια. Αντιθέτω, μα κόστησαν, ναι. μαθενώ, 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανση, η Θανάση. Εμείς Εμεί διαφωνήσαμε και τότε μαζί με τέτοιε προσεγγίσει. Ούτε οι χωροφύλακε, ούτε οι, τα σειρματοπλέγματα. Ούτε οι κάμερε, δεν ξέρω λίγο τι άλλο είναι που μα πρότειναν τότε. Τίποτε από αυτά δεν έλυσε το πρόβλημα. Αντίθετα, το έκαναν χειρότερο. Γιατί ας σκεφτεί κάποιο λογικά, mm -hmm. όταν δεν ελέγχει τα κατεχόμενα εδάφη, όταν δεν ελέγχει την πράσινη γραμμή και τύχουν να χτίσει, nice. απλά θα έρθουν οι ιδιωτικέ κάτω από τον τείχο, θα κάτσουν. Τα Ηνωμένα Έθνη να του παραλάβουν, θα σου δώσουν εσένα, που είσαι του αναγνωρισμένων, διεθνού αναγνωρισμένων. Και κράτης. δεν μπορεί να του πετάξει στη θάλασσα. Δεν θα του πετάξει στη θάλασσα. Ούτε θα του πυροβολήσει. Άρα Μάλιστα. δεν πρόκειται να λύσει ο διαχωρισμό ή τα, τα σειρματοπλέγματα τέτοια, mm. τέτοια ζητήματα. Το, η μόνη πολιτική που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μεταναστευτικού είναι η πολιτική των απελάσεων, των επιστροφών. Αυτή την πολιτική εμεί προτείνουμε από το 2017. Mm -hmm. Αυτήν την πολιτική είναι εφάρμοση προ το τέλο ο Νίκο ο, ο Νουρή. Αυτήν την πολιτική είναι εφάρμοση με αποτελεσματικότητα mm. ο Κωνσταντινίδη. Και του πιστώνεται του Κωνσταντίνου. Και θεωρώ ότι έχει φέρει τύποση. αποτέλεσμα αυτή η πολιτική. Mm. Άρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Γι' αυτόν για πρώτη φορά στην ιστορία του μεταναστευτικού μειώνεται mm. το ποσοστό των αιτητών πολιτικού ασύλου ω ποσοστό του πληθυσμού μα. Αυτό μπορεί το... να αφαιρέσει επιχειρήματα από την ακροδεξία, λέτε. Ναι, γιατί ξέρετε τι είναι το σημαντικό να πούμε στον κόσμο, ότι και εμεί το λέμε, υπάρχουν δύο τρόποι να λύσει προβλήματα. Ο ένα τρόπο είναι ο λαϊκισμό, οι εύκολε έβυχε λύσει, τα συνθήματα, οι φωνασκίε, η βία και δεν ξέρω τι άλλο είναι που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά, που δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλά εκμεταλλεύονται και οικειοποιούνται έναν πραγματικό και υπαρκτό πρόβλημα τη κοινωνία. Και ο άλλο τρόπο είναι η υπευθυνότητα, οι πραγματικέ λύσει που ουσιαστικά λύνουν το πρόβλημα. Mm -hmm. Και αυτό είναι που κάνει η παρούσα διακυβέρνηση. Αυτό να είναι ο Και ο κόσμο τον... φαίνεται να μην έχει την ίδια αναπομπή με βάση τη δημοσκόπηση. Και όμω για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. και όταν... δεν μιλώ για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, μιλώ για την διακυβέρνηση. Yeah, όταν... Ναι. Το ότι υπάρχει απογοήτευση και θυμό το δέχομαι. Mm -hmm. και να το συζητήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση και αυτό ο, ο θυμό με το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Αλλά το ότι αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει θετικά βήματα στο μεταναστευτικό, ναι. όλε οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι έχουν επιτευχθεί κάποια πράγματα στο μεταναστευτικό. Έχουμε λύσει το πρόβλημα, όχι, αλλά έχουν πει κάτω οι δομέ mm -hmm. για να επιληθεί το πρόβλημα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Καλά δεν μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα εθνικά. Σε εθνικό επίπεδο, Όχι, ένα, ένα ναι, παγκόσμιο, ναι. γιατί δεν είναι καν πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα πλέον Φυσικά το και. μεταναστευτικό. Λοιπόν, επανέρχομαι στο Δίκο και στο ερώτημα που έθεσα προηγουμένω. Αν βοηθήσατε με τι τάσει σα την άνοδο τη ακροδεξιά, ναι. και θέλω να βάλω κάποια τεκμήρια. Μήπω με τον λόγο που εκφράζει πολλέ φορέ το Δίκο ή στελέχη του Δίκο, για να μην το γενικεύω, ε, ταυτίζεστε με θέσει οι οποίε εκφράζονται από το να υπενθυμίσω το θέατρο στο θέατρο που θα γινόταν στα κατεχόμενα, να υπενθυμίσω ε, και άλλα θέματα. Το θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγωγή. Yeah. Που υπήρξε μια έντονη παρέμβαση από το Δίκο, όχι από τον πρόεδρο του Δίκο, όχι από την ηγεσία του Δίκο, αλλά από στελέχη του κόμματο. Μια yeah. θέση που ταυτιζόταν σε κάποιε περιπτώσει με θέσει που εκφράζονται από. Δεν ακούσαμε όμω τον Νικόλα Παπαδόπουλο να, να πει, όχι, αυτή δεν είναι η θέση του Δίκο να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η δική μα θέση για το ζήτημα που αφορούσε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν διαφορετική από τη θέση του ΕΛΑΜ. Απλά στη Βουλή ψηφίσαμε το ίδιο, αλλά ξεκινώντα από διαφορετικέ αφεντερίε. Δεν είναι επειδή διαφωνούμε επί επει τη αρχή με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πιστεύω ότι τα παιδιά μα πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, την δική του ταυτότητα και όλα τα ζητήματα που οφείλουν να γνωρίζουν τα παιδιά, αν μη τι άλλο για να τα προστατεύσουν. Με αυτό είναι Γιατί θέλετε. αντιμετωπίζουν κινδύνου από παιδόφιλου, από αρρώστιε, από διάφορα πράγματα για τα οποία θα ήταν χρήσιμο και σωστό να γνωρίζουν κάποια πράγματα τα παιδιά μα mm. για να μπορέσουν να προστατεύσουν και του εαυτού μα. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημά μα. Το πρόβλημά μα ήταν ότι, τουλάχιστον η δική μα θέση, όπω την εκφράσαμε στη Βουλή, είναι ότι η Βουλή είναι ο τελευταίο θεσμό. Που πρέπει να αποφασίζει τι θα διδάσκεται στα σχολεία. Ναι. Το Σύνταγμα μα είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό μεταξύ τη νομοθετική και τη εκτελεστική εξουσία. Όπω λοιπόν, επίση του κράτου που είναι από την Εκκλησία. Φυσικά. Ναι, αλλά η υπόθεση με τον Ιερέα εξέσπασε, Η υπόθεση τη αντιπαράθεση, εννοώ, νομίζω, ήταν η Αλεξάνδρα Ταλίδου και μετώ βουλευτή του κόμματο σα, ο κ. Μιλονά, ο πρώην συνάδελφο μου. Ναι. Ε, ξεκίνησε από τον Ιερέα που τον έβαλαν να μιλήσει. Ο Ιερέα, η Ιεράρχη, ένα αξιόλογο Ιεράρχη, ναι. αλλά έτερων εκάντερων. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Ναι, για το ποιου προ... δικαιούνται να προσκαλούν τα σχολεία για να μπουν τι απόψει του για διάφορα ζητήματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Που έχει προσκληθεί κάποιο για να πει την, την άποψή του. και Δεν θεωρώ κάποιο επειδή είναι ιερέα, πρέπει να αποκλείεται. Ναι, και στο ναι. δικό μου σχολείο, όταν ήμουν μαθητή, ήρθαν και μα μίλησαν ιερεί για διάφορα θέματα. Ναι. Δεν είναι εκείνο το πρόβλημα. Επανέρχομαι έω στο ναι, θέμα ναι, τη ναι, αρχή ναι. ότι ναι. δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε την παιδεία. Οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε, mm -hmm. το τι θα διδάσκεται στα παιδιά μα. Πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, mm -hmm. να ακούσουμε και τι απόψει τη Εκκλησία, να ακούσουμε και τι απόψει εκπαιδευτικών, να ακούσουμε όλου του ενδιαφερομενούς και να καταλήγουμε με σύνθεση σε κάποιε συγκεκριμένε εισηγήσει και προτάσει που πραγματικά συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μα. Όταν μεταφέρονται τέτοια ζητήματα, τέτοια ευαίσθητα ζητήματα στην πολιτική αρένα και στην Βουλή. Το αντίθετο είναι που πετυχαίνουμε. Mm -hmm. Δεν εξυπηρετούμε την παιδεία, δεν εξυπηρετούμε τα παιδιά μας, απλά δημαγωγούμε και εκμεταλλεύονται αυτά τα ζήτηματα με μικροκομματικές σκοπιμότητες. Η δική μας θέση ήταν επί της αρχής ότι δεν πρέπει να αποφασίζει η Βουλή τι θα διδάσκεται στα σχολεία, αυτό πρέπει να αποφασίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, μετά από το Υπουργείο Παιδεία θα ακούει mm -hmm. όλους όλου του ενδιαφερόμενου και εμπλεκόμενου φορεί. Η, η Εκκλησία μπορεί να είναι ενδιαφερόμενο φορέα. Φυσικά φορέας. και είναι. Ωραία. Και πρέπει να είναι. Ωραία. Το επόμενο μου ερώτημα είναι mm -hmm. ότι πώ μπορεί ένα θεσμό, ανεξάρτητα αν είμαι πιστό ή όχι, ο οποίο mm -hmm. θεωρεί τι προγαμιέ σχέσει λαθασμένε, την ομοφιλοφιλία λαθασμένη, λάθο τη φύση, παραφύση, πώ mm -hmm. μπορεί ένα τέτοιο θεσμό να έχει παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό ρόλο μέσα σε μια κοινωνία. Ε, εγώ δεν θα μιλήσω εκ μέρου τη Εκκλησία. Όχι, αλλά αυτή εγώ, είναι η θέση του Ευαγγελίου. Εγώ δεν ξέρω ρε αυτή η θέση του Ευαγγελίου. Θα πρέπει είναι. να ρωτήσετε κάποιον πολύ, πολύ το αυτό. πιο αρμόδιο ναι. από, ναι, από εμένα για να σα πει ναι. ποιε είναι οι θέσει του Ευαγγελίου και ποιε είναι οι θέσει τη Εκκλησία για όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ εγώ να ισχυριστώ ότι μπορώ να μεταφέρω και να εκφράζω τι θέσει τη Εκκλησία και δεν είναι αυτό. Ο ρόλος μου όμω αναγνωρίζω το δικαίωμα τη εκκλησία να έχει άποψη mm -hmm. για διάφορα ζητήματα, για θέματα ηθικής, για θέματα που έχουν, έχουν σημασία για πιστούς και μη πιστούς. Mm -hmm. Όπως έχουν, έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη όλοι οι πολίτες αυτού του κράτους, ε πόσο μάλλον mm -hmm. και η Εκκλησία. Που ε, είναι δεν ένα έχουμε άποψη όλοι μέσα στα σχολεία όμως. Μα κανένα δεν ισχυρίζεται ότι πρέπει η Εκκλησία να καθορίζει την ύλη που θα διδάσκεται στα σχολεία που mm -hmm. δεν κάνει η Εκκλησία. Θεωρεί ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Mm. Ε, Όμω, η πραγματικότητα είναι ότι ε, μιλώ εκτό των θρησκευτικών. Στα θρησκευτικά, και εκεί φυσικά έχει δικαίωμα η Εκκλησία να πει την άποψή τη. Mm. Ε, Όπω έχουμε όλοι μα δικαίωμα να έχουμε άποψη για το mm. τι θα διδάσκεται στα σχολεία και η Εκκλησία το ίδιο. Mm. Εσεί τα στηρίξατε. Φυσικά, ναι, 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 mm. φυσικά. Ε, 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 έχω πάει γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύονται. Από το κράτο. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα ανάποψη άλλοι mm -hmm. με το να διαφωνούν για συγκεκριμένα ζητήματα και σεβαστών, αυτέ οι απόψει να εκφράζονται με κόσμιον τρόπο και με επιχειρήματα. Mm -hmm. Χωρί να μειώνουν άτομα και προσωπικότητε. Από εκεί πέρα θα επανέλθω στο σημαντικό σημείο μου είναι το εξή. Ότι στην Βουλή και σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο πρέπει να είμαστε. Πάρα πολύ προσεκτική για το πώ συζητάμε ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τα παιδιά. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν μια άλλη αυτό το θέμα ναι. με σεξουαλική διαπέδαγο. Ήταν έτσι σαν ένα παράδειγμα. Mm -hmm. Θέλω να επιστρέψω στα ναι. ε, των εκλογών, των ευρωεκλογών, και θέλω ναι. να σα ρωτήσω για το όνομα Ελένη Θεοχάρου. Αλλά πριν σα ρωτήσω, να σα πω ότι προσωπικά, αν και δεν ενδιαφέρει κανένα, εκτιμώ ιδιαίτερα την Ελένη Θεοχάρου ω επιστήμονα, ω γιατρό, mm -hmm. ω άνθρωπο που βοήθησε σε περιστάσει που κανένα άλλο δεν θα πήγαινε να βοηθήσει σε άλλε χώρε. Να... Ξέρετε, μην... αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελένη Θεοχάρου βρίσκεται στην Αφρική mm -hmm. με του γιατρού χωρί σύνορα Μάλιστα. και χειρίζει αυτή τη στιγμή όπω μιλάμε με Κάτι Μάλιστα, που, που έκανε ανάγκη. πάντα. Μάλιστα. 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 Από την άλλη, στην πολιτική, όταν μιλάω, στο κυπριακό τέλο πάντων, έχει κάποιε θέσει που φαινομενικά είναι αντίθετε από το δίκο. Ε, yeah, το, εκτός λέει, το δίκο θέλει ένωση με την Ελλάδα. Αν <laughs> ότι... θέλετε να συμμετελάω, δεν Είναι να οι θέσει τη. Και καταλαβαίνω την ερώτηση και την ναι. έχει εξηγήσει πάρα πολλέ φορέ γιατί έχει κάνει αυτέ τι. Είναι αντιομοσπονδιακή πάντω. Θεωρώ ότι και αυτόν το έχει εξηγήσει πάρα πολλέ φορέ. Έχει πει ήδη ότι εάν η ομοσπονδιακή λύση διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύει του πολίτε, ξεκαθαρίζει τα συνθήματα ασφάλειας και έχει βάλει ίδια κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που ίδια θεωρεί ότι θα πρέπει να πληρεί μια πιθανή λύση του Κυπριακού, τότε δεν έχει πρόβλημα με την δομή, την, πολιτική, πολιτιακή δομή της λύσης. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια λογική θέση. Τώρα, είχαμε ακριβώς τις ίδιες θέσεις με την Ελένα στο παρελθόν, όχι ήταν πρόεδρο ενό άλλου κόμματο, ήταν βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού σε κάποια περίοδο. Άρα, επομένω, είναι αναμενόμενο ότι θα είχαμε και διαφορέ. Αλλά ξέρετε, η Ελένη Θεοχάρου ε, έχει κατέλθει ακόμα μια φορά μαζί με το Δημοκρατικό ναι. Κόμμα στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Κακρίβα και στο παρελθόν είχαν κατεβεί υποψήφια και με το Δίκο. Πόταν... Πάρα πολύ παγιά πριν να αποχωρήσει για να πάει στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Mm. Άρα. Ξέρετε, στην πολιτική δεν υπάρχουν στάσεις, δεν είναι πάντα στάσιμα τα ναι. πράγματα και οι πολιτικοί εξελίσσονται, οι πολιτικοί με mm. ομικροχιώτα και οι πολιτικοί εξελίσσονται. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέπουμε και στους πολιτικούς να έχουν διαφοροποίησει στις θέσεις τους, να εξελίσσονται και οι ναι. ίδιοι ως άτομα και ως προσωπικό. Και δεν ναι, ναι, θα στην Ελένη Ναι, αυτό ήθελα να το γενικά... Για μην νομίζει λέμε τώρα. Δεν. Και εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω ότι έχω Αλλάξει θέσει, τι οποίε διατηρούσα στο παρελθόν και στην πορεία με έπεισαν να δω τα επιχειρήματα άλλων ή τα γεγονότα, τα πράγματα κάπω διαφορετικά. Στο Κυπριακό. Όχι στο Κυπριακό mm -hmm. τόσο. Ε, αν και, και στο Κυπριακό υπάρχουν εξελίξει, mm -hmm. δεν είναι τόσο αναπόλυτα τα πράγματα όσο νομίζουμε. Αλλά σε άλλα ζητήματα θα πρέπει να διατηρούμε και μια ανεπιφύλαξη, ότι ε, η, τουλάχιστον θα πρέπει να επιτρέπουμε το δικαίωμα στου πολιτικού. Mm -hmm. Να μπορούν να αλλάζουν θέσει. Mm -hmm. Νομίζω φυσικά ότι δεν μιλούμε για οβιδιακέ μεταμορφώσει με σκοπιμότητε. Εκεί θα έρχομαι. Ε, μιλάμε ότι... για αλλαγή θέσεων, mm -hmm. νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Αυτό είναι ένα. Άραστε. Ο καθένα έχει το δικαίωμα στην απόψη του και οφείλουμε να το σεβόμαστε και ισχύει το ίδιο με την εκκλησία, με τον καθένα. Άραστε. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να συμβαδίσουν συγκεκριμένε θέσει με κάποιε άλλε θέσει. Για παράδειγμα, πώ μπορεί. Η κακή, το κακό προγαμιαίο σεξ με βάση την εκκλησία να έχει θέση στα σχολεία. Ή πώ μπορεί mm. το, η κακή διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με βάση την Ελένη Θεοχάρου, για παράδειγμα, να έχει σχέση με το Δίκο. Είναι θέση αρχών εννοώ. Δεν Έτσι, είναι απλά είναι είναι η άποψη τη Ελένη Θεοχάρου. Το Ότι κάποιο μπορεί να έχει επιφυλάξει για μια κακή λύση είναι αυτό είναι και θεμητό. Ε, όλοι, έχετε, και όλοι έχετε, Φυσικά και η, και η Ελένη Θεοχάρου. Και δεν θέλω να προσωπικούμε το, mm. το ζήτημα, γιατί και πάρα πολλοί συμπολίτε μα mm -hmm. έχουν ανησυχίε και επιφυλάξει σε σχέση με το πώ θα λειτουργήσει μια οσπονδία. Και ξέρω ότι μα ηρωνεύονται κάποιοι, λιδωρούν το Δημοκρατικό Κόμμα επειδή επιμένουμε στον στο περιεχόμενο μια λύση. Mm -hmm. Αλλά για εμά αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι η ταπέλα. Υπάρχει κάποιο που κάποιος... θέλει λάθο περιεχομένο. Ε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ε, αλλά... Τι σημαίνει λάθο περιεχομένο. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει λάθο περιεχομένο, αλλά μπορεί κάποιο να πιστεύει με κάτι που εγώ διαφωνώ και να θεωρώ ότι αυτό είναι, είναι λάθο. Ε, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Το σχέδιο Ραν κάποιοι το παρουσίαζαν ω ομοσπονδία. Δεν ήταν. Το Αγγέλ διαφωνήσε με το σχέδιο Ραν. Το Αγγέλ σημαίνει ότι δεν θέλει την ομοσπονδία. Θεώρησε σε εκείνη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν πληρούσαν mm. τα κριτήρια τη Ομοσπονδία που εκείνοι θεωρούσαν mm. ότι μπορούσαν mm. να εκφράσουν. Μα το μπορεί να κάνει λάθο όμω τότε. Άλλο αυτό. Mm. Δεν mm. Το mm. Απλά λέει ότι δεν είναι η ταμπέλα που έχει σημασία. Mm. Το περιεχόμενο είναι που έχει σημασία. Mm. Αυτά τα κριτήρια που βάζει και η Ελληνίθεο Χάρου, τα κριτήρια που βάζουμε και εμεί, που λέμε για παράδειγμα, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να έχει κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει. Mm. Πρέπει να βασίζεται πάνω στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Mm να είναι η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία η βάση τη λύση, αλλά να προνοεί ότι θα πρέπει η λύση να έχει μία κυριαρχία, μία ανυπικότητα. Δεν το σχέδιο ανάδελμα. Μία διεθνή. Όχι, δεν είναι αυτό που προνοεί το σχέδιο ανάδελμα. Μία διεθνή προσωπικότητα. θα πρέπει να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα ζητήματα τη ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για του ελληνοκύπριου ιδιαίτερα. Που επιτεύχθηκε το 17 κυρίω. Να τεθεί στο τραπέζι πιο επίσημα το θέμα τη κατάργηση των εγγύσεων. Όχι. Και, το, και στον Πούρκεστό, επίση, σχεδόν δεν συζητήσαμε τα θέματα ε, τη ασφάλεια. Ούτε και εκεί επιλήθηκαν ικανοποιητικά, mm -hmm. ούτε και στο Κράσμοντανά επιλήθηκαν τα ζητήματα τη ασφάλεια και γι' αυτό mm -hmm. κατέρευσαν ε, οι διαπραγματεύσει. Ε, επειδή η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί, ε, τουλάχιστον ε, μέχρι στιγμή, δεν δείχνει να είναι διατεθειμένη mm -hmm. να συμβιβαστεί στα θέματα τη ασφάλεια και ενώ. Στην παραμονή, όχι την αποχώρηση του στρατού, στην κατάργηση των εγγύσεων, στην κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων όπω η ίδια τα, τα αντιλαμβάνεται, στο πώ θα εφαρμοστεί η λύση, γιατί και αυτό έχει σημασία. Ναι. Το, θα, τι εγγυήσει θα υπάρχουν για την εφαρμογή τη λύση, αλλά να μην είναι Όχι εγγυήσει όπω το καταλαβαίνει η Τουρκία. Ναι. Να έχει επεμβατικό δικαίωμα η Τουρκία. Ενώ ε, εάν η Τουρκία δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει σε εδάφη. Mm -hmm. Πώ θα γνωρίζουμε εμεί ότι αυτά τα εδάφη θα επιστραφούν mm -hmm. στους στου Ελληνοκύπριου πρόσφυγε, για, για παράδειγμα. Ποιοι μηχανισμοί θα μπουν κάτω <coughs> για να ξέρουμε ότι αυτή η λύση θα εφαρμοστεί ε, ουσιαστικά και αποτελεσματικά όπω προνοεί η συμφωνία, λαμβάνοντα υπόψη ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν μπορεί κάποιο να την εμπιστευτεί εύκολα. Όλα το ΝΑΤΟ αποτελεί επιλογή. Για μα όχι. Όχι, για το δικό όχι. Μα, το, καταρχήν το ΝΑΤΟ δεν δίνει εγγύσει. Ναι. Mm -hmm. Δεν αναλαμβάνει εγγύηση στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει έτσι μηχανισμό ε, στο ΝΑΤΟ. Ε, Αν είσαι μέλο, όμω, μπορεί να υπάρξει κάποιο είδου δικλείδα ασφαλεία ή είστε ναι, ιδεολογικά δεν... εναντίον του ΝΑΤΟ. Ναι, πρώτον, δεν είμαστε μέλη και δεύτερον, δεν δίνει εγγύηση στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει έτσι, δυνατότητα με βάση τη συγκεκριμένη συνθήκη. Mm. Ξαναπάω πίσω, ε, επειδή αναφερθήκε στο σχέδιο Ανάν, να, ναι. και θέλω να μείνω στο θέμα που αφορά. Τι διεργασίε που έγιναν, και να θυμηθούμε των μακαριστών των τάσεων του Παπαδοπούλου, επειδή βρήκα κάποια βίντεο ε, που μιλούσε μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Και σε yeah. κάποια από τα βίντεο, είχε πει ότι δεν συνιστά απόρριψη τη Ομοσπονδία. Αν δεν κάνω λάθο, η απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Yeah. Τι είχε στο μυαλό του Τάσο Παπαδοπούλου, Γιατί δεν. Ποια ήταν η θέση του για το θέμα τη Ομοσπονδία. Διότι στην ουσία ήρθε ένα σχέδιο από τον ίδιο, τον Μακαριστό, τον Τσούν Παπαδοπούλου, το οποίο απορρίφθηκε από τον ίδιο. Άρα τι ήταν εκείνο που ανέμενε και δεν έγινε. Ναι. Το σχέδιο δεν ήρθε από τον ίδιο. Το σχέδιο ήταν αποτέλεσμα. τη επιδιαιτησία των Ηνωμένων Εθνών. Mm -hmm. Γιατί προηγουμένω είχαμε πει ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε και σε πολιτικού να. Αλλάζουν και τι θέσει του και να αναγνωρίζουν και λάθη. Ο ίδιο ο Τάσο Παπαδόπουλο είχε πει ότι η επιδιαιτησία ήταν λάθο. Και τα κόμματα τότε που τον πίεζαν να αποδεχθεί την επιδιαιτησία, ο Δημοκρατικό Ισαρμό και ο Ταγκέλ έχουν αναγνωρίσει πλέον ότι η επιδιαιτησία ήταν λάθο. Γι' αυτό δηλώνουμε από το 2009 ότι ποτέ ξανά mm -hmm. δεν πρέπει να τεθεί ενώπιον του λαού μα σχέδιων που δεν θα είναι συμφωνημένο. Μετά το τι έγινε με το σχέδιο ΝΑΝ. Δεν νομίζω να εμπιστεύονται σε τέτοιο βαθμό οι Ελληνοκύπροι τι διαδικασίε τη Επιδιαιτησία για να αποδειχτούν ναι. μια πιθανή λύση του Κυπριακού. Αντίθετα, αν έρθει αυτή η λύση μέσα από διαπραγματεύσει, μέσα από συζητήσει, mm. με διαφάνεια, για να γνωρίζει και ο κόσμο τι συζητείται. Mm. Γιατί, αν με ρωτάτε, εμένα ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των διαδικασιών ε, μέχρι σήμερα ε, προσπάθεια επίλυση του Κυπριακού ήταν η αδιαφάνεια. Mm. Mm. Ο δεν ξέρω τι να ναι. Ελλην... πιστεύουν οι Ελληνοκύπροι για τι διαδικασίε που ακολουθούν τα Ηνωμένα ΕΕ. Έθνη. Αντιλαμβάνομαι όμω ότι τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη δεν εμπιστεύονται πλέον στον βαθμό που εμπιστευόντουσαν του Ελληνοκύπριους. Κύπριου. Και yeah. δεν ξέρω, μπορούμε να βρούμε τεκμήρια για, για αυτή την uh, διαπίστωση. Επειδή πριν από λίγες μέρε είχα την ευκαιρία να δω την κυρία Νορκίν. Ναι, που έχει έρθει στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να διερευνήσει το έδαφο και να δει κατά πόσον υπάρχει. Η πιθανότητα είναι να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm -hmm. Που μακάρι να, να τα καταφέρει και να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίε. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο είναι εγώ που τη μετέφερα την δική μου άποψη ότι ε, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Κυπρίων θέλει λύση. Mm -hmm. Και θέλουν να επιστρέψουμε στι διαπραγματεύσει. Το βασικό τη πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει είναι ότι οι άλλοι τρει σημαντικοί παίκτε των Κυπριακών. Δεν θέλουν λύση και δεν θέλουν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Και αναφέρομαι φυσικά στην Τουρκία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Για το Ενωμένο Βασίλειο, γιατί είστε τόσο απόλυτο, Δεν θέλουν λύση. Θέλουν να διατηρήσουν τι στρατιωτικέ του βάσει στην Κύπρο και γι' αυτό προτείνουν προτάσει που ήδη θεωρούν ότι δεν θα αποδεχθούν οι Ελληνοκύπροι. Γιατί αν μα πούνε οι Βρετανοί. ότι... και δύο ναι. κρατών. Αν μα ότι θέλουν να διατηρήσουν τι βάσει στο πλαίσιο μια λύση ναι. του Κυπριακού, είμαστε εμεί σε θέση να του πούμε όχι, για να είμαστε και ειλικρινεί. Μα δεν έχει μαζί τι λένε δημοσίω. Άρα θα διατηρήσουν τι βάσει του οι Βρετανοί, ακόμα και αυτό που θα θέλω. μπορούσαν ναι. εννοώ. Άρα γιατί να μη θέλουν να διατηρήσουν τον Λορδοχάνη. Τον περιβόητο Λορδοχάνη. Ναι. Είχε δώσει μια συνέντευξη πριν από λίγα χρόνια. Για το Κυπριακό. Mm -hmm. ήταν μια συνέντευξη για, τη διεθνή για την διεθνή πολιτική τη Αγγλία, του Ηνωμένου Βασιλείου και μέσα σε όλα αυτά αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Mm -hmm. Και απεκάλυψε, θεωρώ εγώ σε εκείνη τη συνέντευξη, ποιε είναι οι πραγματικέ του προθέσει. <coughs> Αυτό που επιζητούσε στην Κύπρο δεν είναι τη λύση, αλλά τη σταθερότητα. Μετά το 2017, έχουμε στα πόδια μα όμω yeah. τα δύο κράτη. Πώ εμβρεθήκαν αυτά τα δύο κράτη? Μια παλιά θέση που εκφραζόταν από τον Τεχτά απορρίφθηκε yeah. από την Τουρκία. Πώ βρέθηκε στα ποδία μα η λύση δύο κρατών, Πώ καταλήξαμε mm -hmm. τα δύο κράτη αυτή τη στιγμή να, στο να είναι στο τραπέζι και να συζητούνται και να έχουμε και τρίτου να σκέφτονται και να συζητούν έναν τέτοιο ενδεχόμενο για δύο λόγου. Mm -hmm. Ο πρώτος λόγος... Είναι ότι δυστυχώς ακολουθήσαμε μια διαδικασία κλιμάκωσης της διαδικασίας που οδήγησε στον Κρασμοντανά. Ενώ η Τουρκία ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει για να καταλήξουμε σε λύση. Mm -hmm. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τότε τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι δεν θα πρέπει να δεχτεί την κλιμάκωση της διαδικασίας γιατί το αποτέλεσμα θα είναι το αδιέξοδο. Mm -hmm. Και θα βρεθούμε εκτό διαπραγματεύσεων. Πρέπει να φύγουμε νωρίτερα από το κράμοντανα. Δεν έπρεπε να δεχτεί την κλιμάκωση τη διαδικασία όπω την αποδέχτηκε, γιατί αυτόν ήθελε η Τουρκία. Να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Mm -hmm. Και έτσι και έγινε. Και βρεθήκαμε εκτό διαπραγματεύσεων. Και σήμερα η Τουρκία δεν θέλει διαπραγματεύσει. Θέλει η κυρία Ολκίν να ανακηρύξει αδιέξοδο. Γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα mm. μπορούν Ωραία. να προβάλλουν τη λύση των δύο κρατών. Άρα το ένα. Ηταν διαδικαστικό. Και ο δεύτερο λόγο, ο δεύτερο λόγο, καγά τα ψέματα, αφέθηκε να νοηθεί από τη δική μα την πλευρά. Και σε αυτό το σημείο, ναι, ενδεχομένω να έχει ευθύνε ο ίδιο ο, ο πρόεδρο Αναστασιάδης, ότι η δική μα πλευρά είναι διατεθειμένη να συζητήσει το ενδεχόμενο των δύο κρατών. Αυτέ ήταν οι πληροφορίε που έβλεπαν το φω τη. Δημοσιότητα. Mm -hmm. Δεν λέω τώρα αν αληθεύουν ή Υπήρχε όχι. Καπνός κάτω -κάτω. Υπήρχε καπνό στο κάτω-κάτω. Υπήρχε αυτή η ναι. ατμόσφαιρα γύρω από το ζήτημα των δύο κρατών. Mm -hmm. Εθεωρώ από τη στιγμή που βγήκε η εικόνα κρατων Εθωρά απο τη στιγμη που βγηκε η δική μα πλευρά ήταν έτοιμη και διατεθειμένη έστω και να διανοηθεί να συζητήσει την λύση των δύο κρατών. Mm -hmm. Αυτό να απελευθέρωσε την Τουρκία, να θέτει πλέον επίσημα τη λύση των δύο κρατών πάνω στο τραπέζι. Mm -hmm. Δεν υπάρχει. Μέση λύση μεταξύ του ενό κράτου και των δύο. Δεν είναι, είναι σαν να λε να είναι κάποιο λίγο εγγύο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είτε είναι ένα κράτο, είτε είναι δύο κράτη. Είτε έχει ομοσπονδία, mm -hmm. είτε έχει συνομοσπονδία και δύο κράτη. Δεν υπάρχει μέση οδό. Άρα το να συζητούμε για τον τετραγωνισμό του κύκλου mm -hmm. σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη βάση λύση που προνοούν τα ψηφίσματα Μάλιστα. των ΗΠΑ. Λοιπόν, να μην μείνω άλλο στο θέμα αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Ε, θέλω να επιστρέψω από την πάφο να σε φέρω πίσω λευκοσία, <laughs> γιατί πειράσε που γυρώ, ε, στο, στην ακροδεξιά. Ναι. Θεωρείς ότι με ονόματα όπως Παύλος Ιωάννου, ενδεχομένως και Μάριος Πελεκάνος, κανονικοποιείται η ακροδεξιά αντιλαμβάνεστε δεν πρόκειται να μιλήσω για υποψηφιότητα άλλου, ναι, άλλου ναι, κόμματο. Ναι. Αυτό είναι, είναι ένα ζήτημα που του αφορούν του ίδιου, να μιλήσουμε για το φαινόμενο ναι. τη ναι, ακροδεξιά. Και πώ κανονικοποιείται ναι. μέσα από προσωπικότητε όμω, όχι στο φλου. Θεωρώ ότι κανονικοποιείται η ακροδεξιά με διάφορου τρόπου. Mm -hmm. Καταρχήν, <coughs> να πούμε το εξή. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά, mm -hmm. γιατί η μέθοδη που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά είναι δύσκολοι να αντιμετωπιστούν. Η παραπληροφόρηση, ο λαϊκισμός, οι πληροφορίες, όλα αυτά είναι εργαλεία στη φαρέτρα της ακροδεξιάς. Και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Και ενίοτε και όχι μόνο. Ε, και δυστυχώς, έναν άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην, στην Κύπρο, ή τουλάχιστον που εμείς διαπιστώνουμε, είναι ότι επειδή η ακροδεξιά στην Κύπρο είναι... Ε, πιο σιωπηλή. Χαμηλών τόνων. Εργάζεται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Δεν δέχεται κριτική από μέσα ενημέρωση. Με πολύ λίγε εξαιρέσει. Πέντε μου εσεί πότε είδατε άρθρο που να τοποθετείτε εναντίον θέσεων του ΕΛΑΜ. Δεν μιλώ για, τη, για δικά σας <laughs> μέσα μπορώ, σας Αλλά... αλλά. Γενικά, στη είναι πλειοψηφία ναι, των μέσων ενημέρωσης δεν ασχολούνται καν ναι. με το ΕΛΑΜ. <laughs> Εμάς μας κατηγορούν. Από το πρωί μέχρι τη νύχτα, mm -hmm. επειδή διατυπώνουμε θέσει δημόσια και κανένα δεν ασχολείται με τι θέσει του ΕΛΑΜ. Ασχολούνται μαζί σα όταν α, κάποιοι κρίνουν ότι οι θέσει που εκφράζεται μοιάζουν με τι θέσει του ΕΛΑΜ. Δεν είμαι βέβαιο ότι αυτό είναι ο λόγο που ασχολούνται μαζί μα. Επειδή mm -hmm. εμεί διατυπώνουμε θέσει. Mm -hmm. Θα συμφωνήσω μαζί σα ότι οι θέσει μα είναι όπω. Δεν πέρα. λέω ότι. Ε... Δεν είναι δική μου ε... άποψη. Υπάρχει και Εμεί mm -hmm. εκπροσωπούμε <coughs> την ε... δημοκρατική. Αντίσταση που πρέπει να υπάρχει σε θέσει όπω του ΕΛΑΜ. Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει του μέντορε του ΕΛΑΜ που ήταν η ΕΟΚΑΒΗΤΑ. Άρα, ε, εγώ δεν ε, διαφωνώ έντονα ότι οι θέσει του δικού μου κόμματο είναι παρόμοιε mm. με του ΕΛΑΜ. Δεν, δεν επέκρινε κανένα το δικό ότι ευθύνεται για οτιδήποτε που έγινε στο παρελθόν. Μιλούμε για το σήμερα. Τε... Κι εγώ μιλώ για το σήμερα. Ναι. Μα δεν είναι, είναι σήμερα που στελέχη του ΕΛΑΜ υποστηρίζουν θέσει που έχουν να κάνουν ή τουλάχιστον δηλαδή, τον εκθιάζουν, είτε τη Χούντα, είτε του πραξιωματίε του 1974. Εδώ στα μνημόσια των αντιστασιακών και δεν έρχονται. Mm. Αλλά επιλέγουν να πάνε να δώσουν τιμέ στου πραξιωματίε. Το, το, ένα κομμάτι του τον όμω. Είναι το, το άλλο σχετικό κομμάτι. Είναι ο σύγχρονο λόγο. Που πάλι έρχομαι στο Μα θέμα τη εξωτερική διαπαιδαγώγηση, πάλι έρχομαι στο θέμα του σκοταδισμού. Σε θέσει που εκφράζονται. Εντάξει, ο καθένα το, το δικαίωμα στην άποψη. Φυσικά και. Ναι. ότι αν είναι να γίνεται ένας δημοκρατικός διάλογος, πρέπει να γίνεται δημοκρατικός διάλογος για όλες τις θέσεις όλων των κομμάτων. Mm -hmm. Εγώ σέβομαι κάποιους να διαφωνεί με τις πολιτικές θέσεις του δημοκρατικού κόμματο και να ακούσω και τα επιχειρήματα εναντίον των θέσεων μας. Mm -hmm. Αλλά το δημοκρατικό κόμμα καταθέτει τις δικέ του θέσεις ε, ε, ειλικρινά, έντιμα mm -hmm. έντοιμα, ενώπιον τη κοινωνία. Και κρινόμαστε, mm -hmm. γιατί πολλές από τις θέσεις που εμείς διατυπώνουμε είναι αυτές οι θέσεις, οι πολιτικές, που σήμερα εφαρμόζει η παρούσα διακυβέρνηση στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και αλλού. Mm -hmm. Επέτε μου, ποιε είναι οι θέσει του ΕΛΑΜ για την οικονομία. Τώρα, τελευταία, έχω εντοπίσει ότι έχετε αυξήσει λίγο την πίεση προ το ΕΛΑΜ. Ε, το επικρίνετε για διάφορα για θέματα. Ένα παράδειγμα είναι το σκάνδαλο στη Μονή Αβακούμ. Αβακούμ. Yeah. Ε, Γιατί επιμένετε τόσο, γιατί είναι κακό ένας πρόεδρος κομματός να βρίσκεται σε ένα μοναστήρι. Αν είναι και ναι. ο να βοηθά να μετρηθούν τα χρήματα. Ναι. Δε, δε, κάθε δικαίωμα του οποιοδήποτε να είναι να συμμετέχει στην Εκκλησία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα μας. Ναι. Το πρόβλημα μας είναι ότι εδώ υπάρχει μια υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί ένα ποινικό αδίκημα και ο τρόπο που έχει ξεκινήσει η διερεύνηση αυτού του ποινικού αδίκηματος εγύρει, ε, προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm -hmm. ε, για παράδειγμα το γεγονό ότι ενώ υπήρχαν οι υπόνοιε και οι πληροφορίε ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά δικήματα, όπω για παράδειγμα είναι η απόσπαση χρημάτων για ψευδεί παραστάσει, mm -hmm. και να μου επιτρέψει να πω ότι εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπορώ να δικάσω την υπόθεση ή να δεν δικάσω τι έρευνε. Ναι, 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 ναι. Εγώ λέω, εγώ καταπιάνω με μια πολιτική διάσταση mm -hmm. που έχει να κάνει με τον τρόπο που διερευνήθηκε ξεκίνησε η διερεύνηση αυτού του ποινικού αδικήματο. Στη σκηνή διάπραξη ενό ποινικού πιθανού ποινικού Αδικήματο βρέθηκαν τρίτα πρόσωπα, κουκχολόροι, μασκοφόροι, μαύροβαν, αυτοκίνητα χωρί νούμερα. Και ενώ υπήρχε παρουσία αστυνομία εκεί που του κάλεσε κάποιο χωρί να του πει τι πρόκειται να γίνει, δεν διερωτήθηκαν τι γυρεύουν οι κουκχολόροι και οι μασκοφόροι στη σκηνή ενό ποινικού αδικήματο. μπήκα στη μονή, ενδεχομένω να έχουν επηρεάσει τεκμήρια μάρτυρε αυτή η εταιρεία ή αυτή η μασκοφόρη οφείλει κάποιο να διερευνήσει κατά πόσον έχουν σχέση με το ΕΛΑΜ και τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Ο πρόεδρο του ΕΛΑΜ βρέθηκε στην παρουσία αυτών των μαρτύρων, των τεκμηρίων, με τρόπο που ενδεχομένω να έχει επηρεάσει τη διερεύνηση τη της υπόθεση. Όλα αυτά τα ζητήματα, και ακόμα εγείρεται και ερώτημα κατά πόσον είναι θρονικό επίτροπο, καθώ στην διοικητική πράξη τη Εκκλησία του 2024. Δεν υπάρχει αναφορά στον πρόεδρο του Ελλάδου. Δηλαδή, ορισμό ένα... αργότερα. Πρέπει να εκλέγονται οι ηθροί. Ναι. Άρα γίνεται ένα ερωτήμα. Τι έκανε εκεί mm -hmm. και ποιο τον εκάλεσε, και γιατί δεν είχαν κληθεί άλλοι θρονικοί επίτροποι mm -hmm. που δεν ήταν παρόν ναι. στην σκηνή. Ε, Επομένω, όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να διερευνηθούν. Mm -hmm. Εκτό και αν το μήνυμα που θέλει να στείλει η, η πολιτεία ή που θέλουν να στείλουν οι αρμόδιε αρχέ είναι ότι οι κουκουλοφόροι στην Κύπρο δικαιούνται να κάνουν ό,τι θέλουν. Και να μου επιτρέψετε, κλείνοντα, να πω το εξή. Mm -hmm. Σε καμία περίπτωση εμεί δεν θέλουμε να αφήσουμε την υπόνοια, επειδή δύο μοναχοί πιθανώ να έχουν διαπράξει ποινικά δικήματα, που είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνήσουν οι αρμόδιε αρχέ. Πρέπει να δικάζεται η ολόκληρη εκκλησία. Ναι. Αυτό θα ήταν ούτε και επικίνδυνο ευρύτερα ε, να συγκεντρώσουμε. Πέρα πέραν τη εκκλησία. Ναι. Να καταδικάζουμε και να θέτουμε σε αμφιβολία το έργο mm -hmm. εκατοντάδων κληρικών που καθημερινά με σεμνότητα και αγάπη προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία και στου. Ναι. Ε, το ίδιο με του πολιτικού. Αν ένα πολιτικό είναι διεφθαρμένο, σημαίνει ότι όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι. Υπάρχει παντού τούτο. Ναι. Σε ό,τι αφορά την πιθανή διάπραξη. Αυτού του ποινικού αδικήματο, ναι, εγείρονται πάρα, πάρα πολλά ερωτηματικά. Ποια είναι η εμπλοκή του ΕΛΑΜ mm -hmm. σε ό,τι αφορά την ε, περίεργη έναρξη τη διερεύνηση αυτού του ποινικού αδικήματο. Εκλογέ 2028, ο Νικόλα Παπαδόπουλο θα είναι υποψηφίο. Χάνεσαι που να δούμε τι θα κάνουμε με τι εκλογέ μετά από τρει μήνε. εντάξει το 2028. Όλα αυτά. Άκου το 2028, έτσι <laughs> <Όλα αυτά, laughs> <τα laughs> δούμε... Σιγά, σιγά, σιγά. Τάξει. Έχουμε πρώτα εκλογέ, ευρωεκλογέ, εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο ποσοστό θέλετε. Θέλουμε το ποσοστό που θα μα επιτρέψει πρώτον να εκλέξουμε έναν ευρωβουλευτή. Mm -hmm. Γιατί όπω είπα προηγουμένω, είναι σημαντικό μπορεί, να έχουμε εκπροσώπηση. Έχουσόψη... το ελάμ. Το αντίκο φοβάται από ό,τι φόβουμαστε. Φο... Ρωτώ, 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 ρωτώ. Θέτουμε κάτω στόχου. Ότι ναι. θα πρέπει να διατηρήσουμε τα ποσοστά μα, να εκλέξουμε τον Ευρωβουλευτή που πρέπει να υπάρχει στην πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και των α, Δημοκρατών. Και ποσοστά που θα μα επιτρέψουν ναι, να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε έναν πρωταγωνιστικό mm -hmm. και ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή τη Κύπρου. Ωραία

για την παρουσία σου σήμερα εδώ στον Πολίτη και στο podcast. Εγώ ευχαριστώ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.